Στο όραμά της για το μέλλον του κόμματος, με το Πασόκ να πετυχαίνει την επανασύνδεση του με την κοινωνία και τον παλμό της, αναφέρθηκε η υποψήφια πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Νάντια Γιαννακοπούλου στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο γραφείο της Νομαρχιακής Επιτροπής. Μετά τις συναντήσεις που είχε κατά την περιοδία της στις Σέρρες, η κυρία Γιαννακοπούλου τόνισε πως οι Σέρρες είναι ένας νομός με τεράστιες δυνατότητες, υστερεί ωστόσο σε υποδομές και ανάπτυξη, με την ανεργία να είναι στα ύψη και την νεολαία σε φυγή προς το εξωτερικό ή τα μεγάλα αστικά κέντρα. Το πώς το Πασόκ θα μπορεί να βρίσκεται μέσα στην κοινωνία, να ξαναπιάσει το νήμα με την κοινωνία και να την εκφράσει αυθεντικά. Πόσο μάλλον με τον κόσμο της περιφέρειας και ειδικά της Μακεδονίας, αλλά και συγκεκριμένα για τις Σέρρες θέλω να μιλήσω, γιατί αυτό το οποίο είδα σήμερα είναι ένας νομός ο οποίος έχει πραγματικά τεράστιες δυνατότητες, έχει ένα καταπληκτικό έμψυχο δυναμικό, αλλά δυστυχώς μένει πίσω, μένει στάσιμος από νομίζω μία αβελτηρία και την έλλειψη ενός συνολικού εθνικού σχεδιασμού στήριξης της περιφέρειας με κάθε τρόπο. Θεωρώ ότι είναι αδιανόητο το να μην βλέπουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται, το πώς δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και αφήνουμε νομούς όπως είναι οι Σέρρες να χάνουν τους νέους ανθρώπους που φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι ο δεύτερος νομός όσον αφορά το πώς φεύγουν οι νέοι άνθρωποι για να βρουν μια καλύτερη ζωή, για να βρουν δουλειά είτε στις μεγάλες πόλεις είτε στο εξωτερικό. Θεωρώ αδιανόητο ότι δεν υπάρχουν έργα υποδομής που θα μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερη την πρόσβασή του είτε με τη Θεσσαλονίκη είτε μέσω ενός σιδηροδρομικού δικτύου. Θεωρώ αδιανόητο το ότι έχουμε αφήσει και έχει αφαιθεί ο νομός Σέρρων στο να χαθούν δουλειές και να είναι πρωταθλήτρια, να είναι μία από τις πρωταθλήτριες όσον αφορά την ανεργία και τους υψηλούς ρυθμούς της ανεργίας. Για την Νάντια Γιαννακοπούλου, ο πυρήνας και ο στόχος της πολιτικής της για την ανάπτυξη της περιφέρειας και τη στήριξη του αγροτικού τομέα είναι ένας. Ο δικός μου στόχος λοιπόν και ο πυρήνας της πολιτικής μου είναι το πώς θα στηρίξουμε την ουσιαστική αποκέντρωση. Με πράξεις, όχι λόγια. Το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε έκφραση και φωνή στον κόσμο, ειδικά της περιφέρειας. Το πώς θα μπορέσουμε να δούμε το μέλλον στηριγμένο πάνω σε ένα ουσιαστικό νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα μπορέσει πραγματικά να κρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια με πρώτιστη προτεραιότητα την στήριξη του αγροτοδιατροφικού τομέα. Αυτό είναι το πρώτο στο οποίο πρέπει η χώρα μας να πατήσει. Χρειάζεται λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, χρειάζεται προτεραιότητα στην περιφέρεια, χρειάζεται μία επανεκκίνηση, ιδιαίτερα από τη μεριά του Πασόκ και αυτή τη στιγμή, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Προέδρου, ειλικρινά πιστεύω ότι το Πασόκ μπορεί να ξαναπιάσει το νήμα με την κοινωνία. Όσον αφορά το ίδιο το κόμμα, η υποψήφια πρόεδρος τόνισε ότι το Πασόκ πρέπει να κάνει μία επανεκκίνηση, όπως και ότι παρά τις διαφορετικές φωνές, η συγκυρία ήταν κατάλληλη για την ανάδειξη νέας ηγεσίας. Η κυρία Γιαννακοπούλου αναφέρθηκε και στη δική της υποψηφιότητα, υπενθυμίζοντας τις θέσεις και την στάση της διαχρονικά, το χρέος όλων να διατηρήσουν το πολιτικό επίπεδο της όλης διαδικασίας, ώστε η επόμενη μέρα να τους βρει ενωμένους με ένα Πασόκ ισχυρό, ικανό να ανταποκριθεί στο εθνικό του χρέος. Μπορεί και πρέπει να τα δει όλα από την αρχή, ζητήματα φυσιογνωμίας, αντιπολιτευτικής τακτικής, θέσεων, προτάσεων και βεβαίως μία νέα αρχή όσον αφορά και το πρόσωπο της ηγεσίας. Και κλείνω λέγοντας ότι η δική μου υποψηφιότητα αυτό ακριβώς πρεσβεύει. Ξέρετε, εξέφρασα διαχρονικά τις ενστάσεις μου όταν διαφώνησα με τη γραμμή του κόμματός μου, της ηγεσίας, σε κρίσιμα ζητήματα. Και τολμώ να πω ότι ήμουν η μόνη η οποία βρήκα το θάρρος και την τόλμη να διαφοροποιηθώ όταν θεώρησα ότι το Πασόκ απέστη από τις βασικές καταστατικές του θέσεις, είτε στην επιστολική ψήφο, είτε στο θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Ήμουν αυτή η οποία έθεσα εδώ και πολύ καιρό το ζήτημα της θεσμικής και δημοκρατικής λειτουργίας του κόμματος. Και ήμουν αυτή η οποία
το βράδυ των εκλογών ξεκάθαρα είπα ότι χρειάζεται βεβαίως να δούμε τι πρέπει να κάνουμε, γιατί δεν μπορεί να δηλώνουμε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Όταν υπάρχει μια συνολική πολιτική αναδιάταξη, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα, όταν χάνονται 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εισπράξει. Αυτό λοιπόν οδήγησε, και είμαι περήφανη για τα γρήγορα αντανακλαστικά του κόμματός μου σε αυτήν την εσωκομματική διαδικασία. Είναι χρέος όλων μας να διατηρήσουμε μια βαθιά πολιτική, ένα βαθιά πολιτικό επίπεδο σε αυτή τη διαδικασία. Και όπως σας είπα, η δική μου υποψηφιότητα εκφράζει ακριβώς αυτό. Εκφράζει την κοινωνική ευαισθησία, την κοινή λογική που πρέπει να βρούμε, εκφράζει την καθαρότητα στις θέσεις που οφείλουμε να έχουμε, την ορμή, την τόλμη και κυρίως το πώς μέσα από πολιτικές που στο επίκεντρό τους θα είναι η κοινωνική ατζέντα, θα μπορέσουμε να εκφράσουμε ξανά την ελληνική κοινωνία και θα βρούμε το κινηματικό μας χαρακτήρα. Η κυρία Γιαννακοπούλου μίλησε και για τη θεσμική λειτουργία του κόμματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ξεκάθαρα υπάρχει ζήτημα, ενώ τόνισε πως πλέον το κόμμα πρέπει να δώσει φωνή στις νομαρχιακές επιτροπές και να κάνει ένα νέο άνοιγμα και να λειτουργήσει λογικά. Ναι, πρέπει να ξαναλειτουργήσουν τα όργανα. Δεν είναι δυνατόν το Πολιτικό Συμβούλιο ή η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή να λειτουργούν μία φορά το χρόνο και αν. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε μία διαρκή και αμφίδρομη επαφή και επικοινωνία με τις νομαρχιακές και με τις τοπικές μας. Να μην τους έχουμε δώσει πραγματικά τη δυνατότητα να μπορούμε να ακούμε, να μαθαίνουμε τι γίνεται στην περιφέρεια. Και αυτό εμείς να το κάνουμε πολιτική πράξη, στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού, και να μην υπάρχει αυτός ο συντονισμός. Δεν γίνεται ακόμα και η ίδια κοινοβουλευτική ομάδα για κρίσιμα ζητήματα να μην συναποφασίζει ή να παίρνονται αποφάσεις κόντρα σε αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την επιστολική ψήφο να σας υπενθυμίσω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει ότι θα πει ναι, θα το υπερψηφίσουμε. Και τελικά είδαμε και μάθαμε ότι η στάση μας ήταν αρνητική. Υπάρχουν λοιπόν πολύ σοβαρά ζητήματα θεσμικής λειτουργίας, η λειτουργία των τομέων. Πότε λειτουργήσαν και παρήγαγαν πολιτική, πότε δώσαμε αυτή την ευκαιρία σε όλο αυτό το καταπληκτικό έμψυχο δυναμικό. Τέλος, μιλώντας για την επόμενη μέρα από την εκλογή της ή του νέου Προέδρου, η κυρία Γιαννακοπούλου εξέφρασε την πίστη ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο ενωμένο, ενώ η ίδια η παράταξη θα βγει πιο ενισχυμένη. Είμαι σίγουρη ότι όλη αυτή η διαδικασία θα ισχυροποιήσει την παράταξη. Το ΠΑΣΟΚ θα βγει πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο ενωμένο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να τεθεί ζήτημα από οποιονδήποτε, γιατί ακούγονται διάφορα. Και ξέρετε, το λυπηρό είναι ότι πολλές φορές ακούγονται και από ανθρώπους μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι αυτό είναι αδιανόητο. Το ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν φοβήθηκε τις εσωκομματικές διαδικασίες, τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό άλλωστε είναι αυτό που το δυνάμωνε πάντα. Δεν έχει κανένα λόγο να φοβηθεί και τώρα. Είμαι σίγουρη ότι θα συμμετέχει πολλοί κόσμος σε αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε να συμμετέχουν 300.000 άνθρωποι. Φανταστείτε αυτό τι θα σημαίνει να πει για την επόμενη μέρα. Τι μπορεί να δείξει για την ενδυνάμωση και την ενίσχυση της παράταξης. Και όπως σας είπα, οφείλουμε όλοι να είμαστε ενωμένοι στην πρώτη γραμμή, όποιος και αν βγει αρχηγός.